Εντεκαμελή ομάδα μεταξύ αυτών και ειδική από το Χιούστον έστειλε στην Κύπρο η Αμερικανική Σευρών για το νέο γύρο διαπραγμάτευση με τη Δημοκρατία αναφορικά με το σχέδιο ανάπτυξη του κοιτάσματο Αφροδίτη. Οι συναντήσει με το Υπουργείο Ενέργεια ξεκινούν αύριο στη Λευκοσία. Με την Κυπριακή πλευρά να επιμένει να ζητά τεκμηρίωση για τι αλλαγέ που ο Αμερικανικό κολοσσό επέφερε στο συμφωνημένο από το 2019 σχέδιο. Και αυτό γιατί ούτε οι γραπτέ θέσει που απέστειλε η Σευρώ στι παρατηρήσει τη Λευκοσία δεν έπεισαν ότι οι τροποποιήσει Δυσανάλογο επέκ των εταιριών και όχι του κράτου. Αυτό που επιδιώκει η κυπριακή πλευρά είναι τεκμηριωμένα να επεξηγηθούν οι τεχνικοί και εμπορικοί όροι, με απότερο στόχο να διασφαλιστεί ότι όποιε τροποποιήσει αποβούν προ όφελο του έργου. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε όπως να δοθεί χρονική παράταση στο διαπραγματευτικό χρονοδιάγραμμα των 30 ημερών που είχε καθοριστεί στην αρχή και το οποίο ολοκληρώνεται τα επόμενα λίγα 24 ώρα. Σε μια άλλη εξέλιξη, μικρή καθυστέρηση θα παρατηρηθεί στην παράδοση τη πλωτή μονάδα από υγροποίηση προμηθεία, αφού κατά τι θαλάσσιε δοκιμέ παρατηρήθηκαν προβλήματα. Ω εκ τούτου, μετακινείται πιθανότατα τον Οκτώβριο η μετάβαση του Γιώργου Παπαναστασίου στη Σανκάη για την επίσημη παραλαβή του προμηθεία. Το πράσινο φω για αγορά και από νοικοκυριά ηλεκτρική ενέργεια από ιδιώτε προμηθευτέ ανάψε η ΡΑΕΚ, θα μα ενημερώσει ο Δημήτρη Χατζιωσήφ. Ένα πολύ σημαντικό βήμα, Μιχάλη, που αναμένεται.